σας στο Πλήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Εταιρεία, το οποίο δηλείται σαν πειρασμένος από το περιβάλλον μου για την υψηλή του ζήτηση. Σύντομα όμως ανακάλυψα τη μεγάλη μου αγάπη για το μάρκετινγκ και αποφάσισα να αφήσω τις σπουδές μου στη μέση, να ξαναδώσω πανελλήνιες και να εισαχθώ στο αντίστοιχο τμήμα του ΟΠΑΠ. Πίσω από μένα, τα στατιστικά μας έδειξαν ότι το 15% των μαθητών ξανακάνουν τον μεθοδογραφικό τους, ενώ μόλις το 13% περνάει στην πρώτη σχολή προτίμησή τους. Πώς επιδρά όμως ένα πανεπιστήμιο να μην αρέσει στους φοιτητές στη σχολή τους? Μπαίνοντας όμως, συνειδητοποίησα την έλλειψη πληροφόρησης συμφοιτητών μου που επέλεξαν σχολεία βασιζόμενοι σε οικονομικές απολαβές και στερεότυπα. Η άγνοια της ακαδημαϊκής πραγματικότητας δημιουργεί ανενεργούς και αδιάφορους φοιτητές που αγνοούν όσο προσφέρει το πανεπιστήμιό τους, δεν το σέβονται και γίνονται ως και καταστρεπτικοί προς αυτό. Ψάχνοντας, είδαμε την απουσία ενός φορέα στην Ελλάδα που να γεφυρώνει το χάσμα σχολείου πανεπιστημίου και δημιουργήσαμε The Unique Minds, τον πρώτο οργανισμό μέσω του οποίου φοιτητές ενημερώνουν μαθητές για σχολές και πανεπιστήμια, καθώς αποτελούν ενεργό κομμάτι του οικοσύστηματος του Πανεπιστημίου και μπορούν να απαντήσουν άμεσα και βηματικά στις απορίες των μαθητών. Το πετυχαίνουμε αυτό με δράσεις όπως το UniBuddies, τη μόνη πλατφόρμα πανελλαδικά που συνδέει μαθητές με φοιτητές, και τις Unique Days, όπου ο μαθητής, παρακολουθώντας παρουσιάσεις, συνομιλώντας με φοιτητές και βλέποντας project σχολών, γνωρίζει σφαιρικά ένα πανεπιστήμιο. Η μεγαλύτερη καινοτομία όμως που υλοποιούμε και ανεξάρτητα είναι τα workshops, προσωμιώσεις εργαστηρίων, μέσα από τις οποίες ο μαθητής βιώνει πως είναι νέος φοιτητής στο τμήμα που θέλει. Μέχρι τώρα έχουμε παρακινήσει 240 φοιτητές και έχουμε ενημερώσει σχεδόν 3.000 μαθητές. Και το καταφέρνουμε αυτό γιατί έχουμε όρμα και πάθος για το αντικείμενο σπουδών μας. Και αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε να μεταδώσουμε στους μαθητές, δηλαδή τους φοιτητές του αύριο.